Η συμπλοκή στι φυλακέ ανηλίκων Γιάννη ξεκίνησε λίγο πριν τι 11 στην πτέρυγα του Ισογείου. Οι κρατούμενοι είχαν πάνω του διάφορα αυτοσχέδια, αιχμηρά αντικείμενα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 13 άτομα. Όπω ανακοινώσε το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, και οι 13 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία τη Αντική, οι 12 έχουν γυρίσει στη φυλακή, ενώ ένα τραυματία θα παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Βέβαια, έχουμε και εκτεταμένε ζημιέ στο ισόγειο των φυλακών από το περιστατικό, άμεσα. Uh, ήρθαν ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει, uh, το περιστατικό έληξε με την συνδρομή των ανδρών uh, τη ομάδα αντιμετώπιση εγκληματικότητα, ενώ ήρθαν και δυνάμει από την Αθήνα, ωστόσο uh, δεν χρειάστηκε να επέμβουν. Ερωτηματικά, βέβαια, προκαλεί η Κατερίνα το γεγονό ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε τι αστυνομικέ δυνάμει να κάνουν φόδου όχι μόνο στον Αυλόν αλλά και στον Κορυδαλό, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν αντικείμενα που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Ακριβώς, Γιάννη. Να θυμίσουμε ότι στις συγκεκριμένες φυλακές τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάνω από 4 με 5 συμπλοκές μεταξύ κρατουμένων αλλά και αποδράσεις. Ενώ να θυμίσουμε σωστά ότι στις 26 Σεπτεμβρίου η αστυνομία είχε κάνει έφοδο και είχε εντοπίσει στον αυλόν αυτοσχέδια σπαθιά όπλα αλλά και μικροποσότητα ναρκωτικών. Κατερίνα ευχαριστούμε πολύ.